Του συναδέλφου βλέπω πάρα, και τον Ευρυπιώτη και τον Μπαγκιανίδη. Αυτό ο χρόνο μα τσάκισε. Μα τσάκισε αυτό ο χρόνο. Πολύ. Και αυτό σε φέρνει αντιμέτωπο και με το μέσα σου και με το τι θέλει να κάνει στη συνέχεια και με το τι αξίζει αυτή τη ζωή. Πολλά πράγματα. Πώ επηρεάζει αυτό, χάνει τον άνθρωπό σου, χάνει φίλου σου. Η Βέτα Ιμπετίνη, ο Σιμαρδάνης, ο Ευρυπιώτης μας. Βλέπουμε τώρα και το post ναι. που ανέβασε για τον post. Ναι, δηλαδή παιδιά είναι, μοιράστηκες, είναι δικοί σου άνθρωποι. Ο Κώστας δηλαδή, δεν το πιστεύω ακόμα. Δεν το πιστεύω. Εσύ το γνώριζες για τον Κώστα, γνώριζες. Γνώριζα ότι μέσα σε ένα χρόνο από τότε που ο ίδιος το ήξερε και έφυγε. Δηλαδή, και ο Σιμαρδάνης το ίδιο ο Χρήστος. Είναι δικοί μας άνθρωποι, που, αγαπημένοι συνάδελφοι, συναδελφοί. Καλούπι σαν τον Ευρυπιώτη δεν θα υπάρξει ποτέ. Ένα αγνό παιδί λαϊκό, το οποίο δεν θα μπόθηκε ποτέ από τίποτα και συνέχισε να είναι τόσο λαϊκό και αγνό μέχρι το τέλος. Δουλευταράς, αγάπησε πολύ τη δουλειά του και ένας χήμαρος. Και ξαφνικά δεν υπάρχει. Τι θυμάστε. Και δεν το χωράει το μυαλό, δηλαδή και εγώ δεν τώρα το συζητάμε ότι έχει γίνει και δεν μπορείς να το... Πόσο μάλλον εσείς που έχετε... Ζήσει μαζί του, όλο εννοώ, όλη η δουλειά, ένας οι συνάδελφοι. Υπέροχος φίλος, πάντα εκεί, να είναι καλά εκεί που είναι. Είναι αυτό ότι ίσως μεγαλώνουμε κιόλας και είμαστε στην ηλικία που λίγους ανθρώπους θα χάσουμε. Αλλά εντάξει, είναι νέοι άνθρωποι, τώρα. Πολύ νέοι άνθρωποι. Πολύ νέοι για να το συζητάμε αυτό. Είναι, δηλαδή, πολύ είναι νέοι μια πολύ μικρή σε σχέση με αυτό το πράγμα. Κι άλλοι. Τώρα το μυαλό μου, είπα εγώ τους ποιος ήταν, η Τζέση Παπουτσή, παιδιά. Η Τζέση μας. Διορφάνεψε όλο το συνάφι μας, ορφάνεψε με την Τζέση. Όπω με την Τζέση, εντάξει. Τι θυμάσαι από τον Κώστα, γιατί έχετε δουλέψει αρκετά και θεατρικά. Μια ωραία στιγμή έτσι για να... Τους πω, παίζουμε κάπου, περιοδία είμαστε με τους άντρες έτοιμους για όλα και έχει λίγο ψύχρα. Και κρυώνω εγώ, γιατί έχουμε και καλοκαιρινά ρούχα και είμαστε έτοιμοι να βγούμε. Και λέει, έλα καπετάνισσα, και μου δίνει λίγο τσίπουρο. Να γίνει δουλίτσα. Ναι. Όχι, υπέροχος. Και μοίρασμα στη σκηνή και γέλιο και να περάσει καλά. Γι' αυτό την κάνουμε αυτή τη δουλειά, παιδιά μου. Για να περνάμε καλά. Για να μοιραζόμαστε. Δηλαδή, ας τα δούμε τα πράγματα απλά. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή το ψάχνεις και από εδώ και από εκεί και από... Τίποτα. Να περνάς καλά. Αυτό είναι. Πολύ βασικό, παιδιά. Η δουλειά είναι πάνω από τη μισή. Η δουλειά σου είναι. Δηλαδή, αυτό λέω και στα παιδιά μου. Λέει, τι θα κάνω εγώ, ξέρω εγώ, τι θες, παιδί μου, να σπουδάσεις, τι αυτό. Λέω να σου πω. Η δουλειά σου είναι η μισή σου ζωή. Άμα δεν κάνεις κάτι που σου αρέσει, είναι σαν να πετάς τη μισή σου ζωή στα σκουπίδια. Ακριβώς. Ναι. Θεατρικά του χρόνου. Κάτι πάρα πολύ καλό, δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί βρε. Γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα, αλλά είναι πολύ συζητημένο. Όχι, δεν θα το πω. Δεν θα το πω, πες μας τώρα την περιοδία που θα κάνεις, περιοδία το λοιπόν, καλοκαίρι. Νεράιδα και το παλικάρι, Μαρία Κορινθίου, φίλη σου, το ξύπνο, γιατί έχω δουλέψει τους άντρες. Τώρα που έγινε μελαχρινή, τι θα κάνει, θα βάλει περούκα.